Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, το όνομά μου είναι Ακάς, το κανάλι μου λέγεται Ακασταρό και εδώ πέρα κάνουμε αναλύσεις αριθμολογικές, αστρολογικές, αναλύσεις ταρό βεβαίως και με ρούνους. Μην ξεχάσεις υπάρχει και το site μου με 5 δωρεάν υπηρεσίες, κυρίως με 3 κάρτες, μία κάρτα, υπάρχει το chat με τον Ακάς, αριθμολογικό προφίλ και φυσικά το online μαντίο μοναδικό, πραγματικά ολοκληρωμένο, πολύ όμορφο, με πολύ όμορφες και ωραίες, σοβαρές απαντήσεις και ψαγμένες θα έλεγα. Τι θα κάνουμε λοιπόν σήμερα? Σήμερα θα κάνουμε τα ζώδια. Τα ζώδια όμως για πρώτη φορά θα αλλάξω τον τρόπο που θα τα κάνω και θα γίνονται με δεκαήμερα ζωδίων. Τα δεκαήμερα ζώδια, δηλαδή κάθε ζώδιο χωρίζεται σε 10 μέρες. Υπάρχει το ζώδιο πρώτου δεκαήμερου, ζώδιο δεύτερου δεκαήμερου, ζώδιο τρίτου δεκαήμερου. Οπότε θα ρίχνω 3 κάρτες, πολύ απλό. Οι κάρτες αυτές θα αφορούν παρελθόν, παρόν και μέλλον. Λοιπόν, και έτσι θα έχετε μια πάρα πολύ, θα έλεγα, γρήγορη και βαθιά ανάλυση και ολοκληρωμένη ανάλυση, διότι οι 3 κάρτες προσφέρουν πραγματικά ένα πλούτο πληροφορίες που θέλουμε να μάθουμε για κάποια πράγματα. Το γενικό πλαίσιο, έτσι, του Οκτωβρίου. Δεν θα σας πω κάτι άλλο, θα σας κουράσω. Ξεκινάω αυτή τη στιγμή ευθύς αμέσως. Οκτώβριος, γενικές ενέργειες, καθαρά ταρό. Λοιπόν, και με το χαρτάκι εδώ πέρα, με αυτά τα γραμματάκια τα όμορφα τα δικά μου, είναι το πρώτο δεκαημέρου λοιπόν, ο κρυός, 21 τρίτου, 31 τρίτου, δεύτερο δεκαημέρου, πρώτο τετάρτου, 10 τετάρτου και τρίτο δεκαήμερο, 11 τετάρτου με 20 τετάρτου. Το πρώτο δεκαήμερο λοιπόν αφορά Άρης Άρης. Ο κυβερνήτης δηλαδή του ζωδίου του πρώτου δεκαημέρου, οπότε κάνουμε κρυό πρώτου δεκαημέρου. Ο Άρης σημαίνει δύναμη, σημαίνει ενέργεια, σημαίνει έχετε από μέσα σας και τη φιλοδοξία, αλλά όμως μπορεί να γίνετε πάρα πολύ ισχυρογνώμονες και εγωκεντρικοί. Μία κατάσταση η οποία φαίνεται από το παρελθόν για σας του πρώτου δεκαημέρου του κρυούς δεν είναι ότι τελειώνει, αν και αφορά παρελθόν, σας ακολουθεί αυτή τη στιγμή, εδώ υπάρχει ο κόσμος. Αυτό είναι πολύ καλό χαρτί διότι σας προτρέπει σε κάτι, σε ολοκλήρωση. Σπουδές είναι, εργασία είναι, μαθήματα είναι, περάσατε περίεργα. Είναι η ολοκλήρωση. Πώς εσείς ολοκληρώνεστε σαν κρύοι, σαν άνθρωποι και σαν κρύοι του πρώτου δεκαημέρου. Και βεβαίως αυτό το οποίο σας σωθεί στο μέλλον είναι ένα πολύ ωραίο χαρτί, είναι το 10 πεντάκτινο. Είναι η ευτυχία, η οικονομική ικανοποίηση, οι οικονομικές ευκολίες. Κάτι καλά, κάτι καλό έχει να κάνει με την ύλη. Κυρίως τα επαγγελματικά θα έλεγα. Πάντως εδώ σημαίνει και έχετε την ευκαιρία για επίτευξη στόχων. Ωραία λοιπόν. Η κρύη του δεύτερου δεκαημέρου, πρώτη τετάρτου με δέκα τετάρτου. Ο κυβερνήτης σας είναι ο Άρης και ο Ήλιος. Ένας πολύ ωραίος συνδυασμός, σας δίνει πάρα πολύ ενέργεια, σας δίνει πάρα πολύ ένταση, δύναμη, σας κάνει επίσης ανθρώπους με φιλοδοξία που θέλετε να πετύχετε δηλαδή τους στόχους σας. Και τι έχουμε εδώ πέρα? Εδώ έχουμε ένα παράξενο τρίπτυχο. Το παρελθόν σας λοιπόν εδώ σημαίνει πέντε ξυφών. Το πέντε ξυφών σημαίνει μάχες. Οι μάχες που δώσατε αλλά δικαιωθήκατε. Καλά κάνατε και τις δώσατε, επιμείνατε. Είτε είναι ψυχολογικές μάχες, ψυχικές, νοητικές, μάχες με τον εαυτό σας, μάχες με τους δικούς σας δαίμονες, έτσι τους προσωπικούς σας που λένε μέσα, ή τα θέματά σας, μάχες με ανθρώπους, καταστάσεις, παρόλο που έχετε πληγωθεί, παρόλο που σας έχουν στεναχωρήσει και αισθάνεστε πληγωμένοι ίσως λίγο αυτή την περίοδο, υπάρχει μια μεταμόρφωση και λέει ότι αυτό τελειώνει διότι έρχεται το δύο κυπέλλων, το δύο κυπέλλων που είναι το άλλο μισό, που είναι οι σχέσεις, που είναι η εναρμόνιση των σχέσεων. Εναρμόνιση σημαίνει όχι μόνο με ανθρώπους, με οικογένεια, με φίλους, με φίλες, με συγγενείς, με ανθρώπους που αγαπάμε, γενικά με ανθρώπους που αγαπάμε. Εδώ υπάρχει ένα πολύ όμορφο καθρέφτισμα και το μέλλον δείχνει ότι στο συναισθηματικό κομμάτι λάμπει πραγματικά, δείτε εδώ και το πίσω και τον ήλιο που φέγγει και δεν είναι τυχαίο διότι δείχνει ο Άρης και ο ήλιος μαζί δείχνουν τη δυναμική τους. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ δυνατό. Τρίτο δεκαήμερο είναι από 11 τετάρτου μέχρι 20 τετάρτου και έχουμε Άρης και Δίας. Μάλιστα ο Άρης εδώ όντως έχει βγει με το που είπα το όνομά του, με τον πύργο δηλαδή. Και τι έχουμε, έχουμε και εδώ πέρα. Άρης Δίας σας κάνει ανθρώπους μαγνητικούς, σας κάνει ανθρώπους ιδιαίτερους.
σας κάνει ανθρώπους όπου μπορεί να έχετε και να καταφέρνετε να αλλάζετε τις καταστάσεις προς το μέρος σας. Εδώ ένας πύργος. Μάθατε πράγματα, γεγονότα, ξαφνικά γεγονότα, ξαφνικές καταστάσεις, σαν να γκρεμίστηκε ο κόσμος σας, σαν να άλλαξε η κοσμοθεωρία σας. Κάτι έγινε εδώ, ήρθε ο Άρης λοιπόν εδώ, που είναι ο κυβερνήτης σας, σε συνδυασμό με το Δία, αλλά αυτή η καταστροφή που νομίζετε εδώ που είναι ο πύργος, δεν είναι καταστροφή, είναι ευλογία. Σας φανέρωσε πολλά πράγματα, σας άλλαξε και σας ανθρώπους. Αυτό είναι πολύ καλό. Το επόμενο που έρχεται είναι ένα 4 κυπέλλων. Είστε σε μια συναισθηματική κατάσταση λίγο περίεργη, αισθάνεστε περίεργα, αισθάνεστε λίγο παραγωνισμένοι, λίγο στεναχωρημένοι, υπάρχει μια θλίψη. Στα συναισθηματικά κυρίως κάτι σας βασανίζει, κάτι σας πήγαινε, φέρνει από εδώ, νιώθετε μια ατυχία. Αλλά όμως, εδώ έχουμε έναν ακόλουθο πεντάκτηνο. Ο ακόλουθος ή η ακόλουθος, γιατί εδώ σημαίνει μπορεί να είναι άντρας ή γυναίκα, σας φέρνει κάποια χαρούμενα νέα, τα οποία είναι πραγματικά, είναι ρεαλιστικά, ή μπορεί να σας ανοίξει κάτι, ένας καινούριος τομέας, μια καινούργια εργασία, κάτι καινούριο, δηλαδή ένας δρόμος, προσέξτε, ένας δρόμος πραγματικά στρωμένος, και μπορεί να σας ανοίξει κάτι καινούριο στο κομμάτι λοιπόν της προσωπικής σας ζωής. Κάτι καινούριο φαίνεται ότι ανοίγει προς το μήνα, μέσα στο μήνα τον Οκτώβριο. Εννοείται, δείτε και το βίντεό μου βεβαίως, που έχω γυρίσει για τις γενικές ενέργειες του Οκτωβρίου και θα μάθετε περισσότερα πράγματα. Αυτός ήταν ο Κρύος. Ένα λεπτάκι να ανακατέψω, να βάλω τις κάρτες μέσα για να συνεχίσουμε με το επόμενο ζώδιο. Ωραία. Πού είναι ο Ταύρος? Ο Ταύρος λοιπόν που έχει αυτά τα δεκαήμερα, έτσι. Πρώτο δεκαήμερο 21 Τετάρτου 1 Πέμπτου, δεύτερο δεκαήμερο 2 Πέμπτου 11 Πέμπτου και τρίτο δεκαήμερο 12 Πέμπτου με 21 Πέμπτου. Θα σας τα εξηγώ και εγώ λιγάκι και θα σας λέω πολύ κιόλας. Έτσι λίγα παραδείγματα, τι σημαίνει ας πούμε Ταύρος, ξέρω, με Αφροδίτη και Αφροδίτη, για να μπαίνετε λίγο στο νόημα. Κάθε μήνα λοιπόν θα σας αποκαλύπτω και από μία, αν θέλετε, ένα μυστικό. Λοιπόν, πάμε. Πρώτο δεκαήμερο Ταύρος, 21 Τετάρτου, 1η Πέμπτου. Αφροδίτη, Αφροδίτη, ο κυβερνήτης του πρώτου δεκαήμερου. Αφροδίτη, Αφροδίτη σας κάνει ιδιαίτερα μαγνητικούς, πραγματικά μαγνητικές, με πολύ σαγήνη, με πολύ έντονα τα στοιχεία δηλαδή, και για τον άντρα, αλλά και για τη γυναίκα του αισθησιασμού. Λοιπόν, για πάμε εδώ τώρα να δούμε κάποια πραγματάκια. Έχετε περάσει δύσκολες καταστάσεις. Μία δύσκολη περίοδος από το παρελθόν εδώ, η οποία όμως ολοκληρώνεται και τελειώνει. Εδώ είναι το 5 πεντάκτηνο και οικονομικά δυσκολίες και με στις σχέσεις δυσκολίες και από το που πηγαίνω και που πάω, υπάρχει κάτι εκεί έξω για μένα, αυτό ολοκληρώνεται. Έρχεται εδώ ένας ακόλουθος ή μη ακόλουθος πεντάκτηνο, ένα πρόσωπο το οποίο σας αγαπά, άντρας ή γυναίκα, ανάλογα τώρα για τον καθένα, όπου μιλάει για όμορφες καταστάσεις και για ελπιδοφόρες καταστάσεις και μια διαδρομή όπου μπορεί, μια πόρτα, μια διαδρομή που μπορεί να βρείτε ανοιχτή όσον αφορά και στα επαγγελματικά και στα οικονομικά, στις σχέσεις να γίνονται πιο σταθερές, να μπαίνετε σε ένα πιο στέρεο έδαφος, και αυτό είναι αρκετά ελπιδοφόρο. Και φυσικά προς το μέλλον εδώ είναι το 8 μπαστούνι. Το 8 μπαστούνι είναι ένα από τα πολύ θετικά χαρτιά, το οποίο μας δηλώνει και σημαίνει στοχεύστε ψηλά, μην τα παράτατε, έρχονται χαρούμενα νέα, μπορείτε να πετύχετε τους στόχους σας, μπορείτε να κάνετε αρκετά πράγματα, μην το βάζετε κάτω. Εντάξει, λοιπόν, αυτό ήταν του πρώτου δεκαημέρου, Ταύρη, μισό λεπτό να ανακατέψω τώρα εδώ, Ταύρη δεύτερου δεκαημέρου, είναι Αφροδίτη Ερμής. Αφροδίτη Ερμής σημαίνει επικοινωνία, σημαίνει ξουράφι μυαλό. Έχετε πραγματικά το χάρισμα της επικοινωνίας, το οποίο λίγοι, μάλλον ναι, θα μπορούσα να τολμήσω να πω, λίγοι άνθρωποι έχουν, και σας δίνει, να βγει μια σχεδόν τα ίδια χαρτιά εδώ πέρα, και σας δίνει την ικανότητα να πείθετε ακόμα και τους πιο περίεργους ανθρώπους. Μέσα από ένα, ξέρετε, είναι το χαμογελαστό πρόσωπο, το οποίο σαγηνεύει με τέτοιο τρόπο με το λόγο του, το λόγο της, όπου λες τώρα πώς βρέθηκα εδώ μπλεγμένος μπλεγμένη. Για εσάς τους Ταύρους λοιπόν του δεύτερου δεκαημέρου, Οκτώβριος, έρχεται και σας μιλάει για καλές συνεργασίες, για εταιρείες, για, εδώ θα μπορούσα να πω κιόλας, και για νέα ανοίγματα. Σας αναγνωρίζουν σαν ένα πρόσωπο υψηλού επίπεδου όσον αφορά και στο κομμάτι της εργασίας. Στο κομμάτι των σχέσεων, ίσως εδώ υπάρχει μια καλύτερη σταθερότητα και συνεργασία και άποψη. Ζήτη βέβαια τώρα, αυτή τη στιγμή, έχετε τις αμφιβολίες σας.
δεν περνάτε ίσως και πάρα πολύ καλά. Μη λέτε, ναι, ωραία, καλά μου τα λες, αλλά εγώ δεν περνάω και τόσο καλά. Είμαι σε μια δύσκολη φάση. Αυτό που έρχεται να σας πει λοιπόν το ζώδιο σας του δεύτερου δεκαημέρου, ταύριο δεύτερου δεκαημέρου, είναι θα πολεμήσεις. Θα αντισταθείς, θα τα δώσεις όλα, θα πολεμήσεις, μην κάνεις πίσω, για κάποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να τα δώσεις όλα πραγματικά. Λοιπόν, και πάμε και στο, να πάμε τώρα στο τρίτο δεκαήμερο, ταύριο τρίτου δεκαημέρου, που είναι από 12 Πέμπτου μέχρι 21 Πέμπτου, που έχουμε μια Αφροδίτη και ένα Κρόνο. Αφροδίτη Κρόνος λοιπόν, κάτι ολοκληρώνεται, ένα τρελός μας βγαίνει εδώ, ένα 9 μπαστούνι, κάτι ολοκληρώνεται και έχουμε και το 6 κούπα, είναι πάρα πολύ καλό. Αφροδίτη στον Κρόνο σημαίνει σοβαρότητα στις σχέσεις, σημαίνει λίγο συντηρητική άποψη, σταθερότητα, σταθερά βήματα, ασφάλεια, θέλετε πολύ την ασφάλεια και τη δομή. Έχει τελειώσει μια τρελή περίοδος για σας, μια τρελή κατάσταση, κάτι τρελό, κάτι περίεργο. Ξαφνικά γεγονότα τα οποία εσάς δεν σας πολύ αρέσουν του τρίτου δεκαημέρου. Όντως πολεμήσατε, για κάτι πολεμήσατε. Το 9 μπαστούνι σημαίνει πολέμησα, τα έδωσα, έκανα, τελικά βγήκα όρθιος, βγήκα νικητής, νικήτρια. Και το 6 κούπα σημαίνει έρχονται για το μήνα Οκτώβριο η δυνατότητα και η ευκαιρία για πολύ καλές σχέσεις και πολύ καλές συνεννοήσεις ή μια καρμική αγάπη ή μια αδελφή ψυχή, δίδυμη φλόγα, με κάποιο τρόπο μπορεί να ξαναβρεθείτε, να ξαναενοηθείτε, να ξαναενωθείτε. Δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα σχέσεις ερωτικές, μπορεί, επειδή αυτές είναι καρμικές σχέσεις, μπορεί να αφορά και φίλους, φίλες, συγγενείς, ανθρώπους δικούς μας που αγαπάμε πολύ, που έχουμε συνδεθεί. Εντάξει, πολύ καλό και αυτό για σας τους Ταύρους. Να πάμε λοιπόν στο επόμενο ζώδιο, μισό λεπτό. Που είναι δίδυμος. Δίδυμη πρώτου δεκαημέρου. Δίδυμη πρώτου δεκαημέρου είναι 22 Πέμπτου με 31 Πέμπτου. Εδώ έχουμε Ερμή-Ερμή. Είστε το ζώδιο της επικοινωνίας. Η πρώτη του πρώτου δεκαημέρου, η δίδυμη, επικοινωνείται μέσα από... Δεν σας πιάνει κανένας. Πολύ ευρηματικό μυαλό, πολύ δυνατό μυαλό, πολύ νοητικό βεβαίως. Και τι έχει βγει εδώ πέρα. Προέρχεστε από ένα σταθερό περιβάλλον, από μια οικονομική συνεργασία, σας βλέπουν σαν άνθρωπο που γνωρίζει τα πράγματα, που ζητάει τη συμβουλή τους και σε ερωτικό επίπεδο και στα επαγγελματικά, καλό, κάνετε σχέδια για το μέλλον, συνεχίστε να κάνετε σχέδια για το μέλλον, διότι σας ευνοεί αυτή η περίοδος και εδώ σημαίνει επίσης ότι κάτι θέλετε να αφήσετε πίσω στο παρελθόν, κάτι σας έχει κουράσει και λέτε, πρέπει παιδί μου, άφησε το πίσω πια, δεν γίνεται. Και εδώ σημαίνει συνέχισε να πολεμάς. Μην τα εγκαταλείπεις. Μην εγκαταλείπεις δηλαδή, γιατί στο τέλος μπορεί να νικήσεις. Νομίζεις ότι έχεις χάσει. Αν νιώσεις έτσι, έχεις χάσει. Αν όμως μπεις σε αυτή την κατάσταση, τότε νικάς. Δηλαδή, σας προτρέπουν τα ταρό και λένε για εσάς τους δίδυμους του πρώτου δεκαημέρου, χρησιμοποίησε λίγο και την επικοινωνία. Χρησιμοποίησε λίγο και τα επιχειρήματά σου και θα κερδίσεις, δεν θα χάσεις. Ωραία λοιπόν. Να πάμε τώρα στο δεύτερο δεκαημέρου που είναι από 1η έκτου μέχρι 11 έκτου. Ερμής Αφροδίτη. Εδώ τώρα έχουμε έναν τρελό συνδυασμό. Ο Ερμής σημαίνει επικοινωνία, η Αφροδίτη σημαίνει σαγήνη. Του δεύτερου δεκαημέρου γενικότερα δεν έχετε πρόβλημα με την απιστία. Δεν έχετε πρόβλημα με την αναλλαγή συντρόφων, δεν έχετε πρόβλημα με τις εμπειρίες και να προχωράτε και να επικοινωνείτε και να έρχεστε σε επαφή με διαφορετικούς ανθρώπους. Δεν είναι απόλυτο αυτό το οποίο λέω, όμως είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση που εντείνεται στα ζώδια αυτού του δεύτερου δεκαημέρου και βεβαίως, όπως τα έλεγα, βγαίνει ο διάβολος. Ο διάβολος σημαίνει σεξουαλικότητα, σημαίνει αναλλαγή συντρόφων, σημαίνει απιστία, καρμικές σχέσεις βεβαίως, γνωρίζετε ανθρώπους. Λοιπόν, έχουμε έναν ακόλουθο κούπα, ο οποίος πασχίζει να σας πει για συνέστημα και έχουμε και μια μεγάλη αίρια, η οποία έρχεται τώρα εδώ να δούμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, εμπόδια του παρελθόντος, σχέσεις του παρελθόντος, δυσκολίες, οτιδήποτε πέρασατε, ανήκουν στο παρελθόν, μπορείτε να τα αφήσετε δηλαδή στο παρελθόν. Προσέξτε όμως, μάθετε από αυτά που έχετε περάσει τα εμπόδια σας και τις δυσκολίες και συνεχίστε. Ένας ακόλουθος κούπα. Ακόλουθος είτε άντρας είτε γυναίκα. Οι ακόλουθοι συνήθως είναι άντρες ή γυναίκες. Υπάρχει στο γύρω σας περιβάλλον κάποιος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να ανήκει σε ζώδιο ηροσκόπο που να έχει νερό και ζώδια νερού
και έρχεται να σας βοηθήσει και να σας δώσει συμβουλές χρήσιμες και να σας μαλακώσει λιγάκι, γιατί το έχετε πολύ αρναγή ίσως αυτή την περίοδο. Και η μεγάλη Έρη. Αναζητάτε τις μεγάλες αλήθειες, αναζητάτε βεβαίως, γιατί υπάρχει και ο Ερμής εδώ πέρα και η Αφροδίτη που ψάχνονται γενικά, να δείτε θέματα ψυχής, να βρείτε τον εαυτό σας, λίγο να βρείτε το είναι σας, τι θέλετε, που πάτε, τι γίνεται. Υπάρχει μια ενδοσκόπηση, αλλά όπως λέει εδώ πέρα αυτή η κάρτα, είναι πολύ ιδιαίτερη διότι μιλάει για διαίσθηση. Ακούστε τη διαίσθησή σας και θα πάρετε τις απαντήσεις και θα σας οδηγήσει στο σωστό δρόμο, στη σωστή διαδρομή, εκεί που πρέπει να πάτε. Πάμε τώρα διδύμους τρίτου δεκαημέρου, έχουμε Ερμή ουρανό εδώ, 12 έκτου με 21 έκτου. Ερμής ουρανός. Εδώ μιλάμε για το ακίνητο, εδώ μιλάμε για πράγματα, για γεγονότα, για έμπνευση, για φαντασία, για δημιουργικότητα, άνθρωποι οι οποίοι μπορείτε να βρείτε λύσεις στις πιο δύσκολες καταστάσεις, κάτι καρμικό υπάρχει εδώ πέρα, υπάρχει η σελήνη η οποία σας επηρεάζει αυτή την περίοδο και ένας αυτοκράτορας. Ωραία χαρτιά, δυνατά χαρτιά λοιπόν για σας του τρίτου δεκαημέρου. Το έξι κούπα σημαίνει κάποια αγάπη καρμική, κάποια συνάντηση ίσως, όχι μόνο ερωτικά, αλλά και φιλικά ή οτιδήποτε. Καλά γεγονότα, είναι από το παρελθόν, κάτι σας γέμισε από το παρελθόν, κάτι όμορφο έχει γεμίσει την ψυχή σας αυτή την περίοδο, νιώθετε μια ομορφιά. Ναι, όντως, αυτό επιβεβαιώνεται και με τη σελήνη. Προσέξτε και τις φάσεις της νέας σελήνης τώρα στον Οκτώβριο, πανσέλινη και τη νέα σελήνη που μας έρχεται. Δώστε ιδιαίτερη σημασία, κάτι ανοίγει ψυχικό μέσα σας, στην ψυχή σας, που σας οδηγεί και που σας οδηγεί σε έναν αυτοκράτορα. Εδώ τώρα. Μπορεί να είναι μια σχέση, μπορεί να είναι ένας άντρας, μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος σας αρέσει, μπορεί να είναι ένας προϊστάμενος ο οποίος σας βοηθάει, μπορεί ένας πατέρας ο οποίος σας βοηθάει. Γενικότερα σας βοηθάει η δύναμή του, η σταθερότητά του, η λογική του, ότι έχει περάσει πολλά πράγματα και σας γοητεύει αυτή η εμπειρία που έχει περάσει, έτσι. Κυρίως είναι αρσενική ενέργεια. Είτε είστε άντρας είτε γυναίκα, είναι μια αρσενική ενέργεια η οποία είναι εκεί όμως για να σας βοηθήσει και να σας δείξει το δρόμο προκειμένου και εσείς να χτίσετε τον εαυτό σας και καλύτερα πράγματα. Φεύγουμε λοιπόν από τους διδύμους και πάμε καρκίνος. Ωραία. Καρκίνος λοιπόν. Πρώτο δεκαήμερο από 22 έκτου μέχρι 1 εβδόμου. Εδώ έχουμε σελήνη-σελήνη. Ο καρκίνος λοιπόν που ανήκει στο πρώτο δεκαήμερο είναι. Ιδιαίτερα ευαίσθητοι άνθρωποι, διαισθητικοί. Προσέξτε, όταν λέμε ευαίσθητοι άνθρωποι, δεν σημαίνει ότι δεν θα εκδικηθούν κιόλας, έτσι. Ο καρκίνος μπορεί να γίνει πολύ εκδικητικό ζώδιο, ακόμα και περισσότερο από το σκορπίο καμιά φορά. Ο καρκίνος λοιπόν μπορεί να γίνει και πολύ χειριστικός, συναισθηματικά. Οπότε, εδώ η σελήνη-σελήνη επηρεάζει πάρα πολύ τον ψυχισμό. Έχουμε ένα έξι μπαστούν, το οποίο είναι καλό. Έχουμε επίσης έναν υπότιξη φων, μάλιστα, και εδώ έχουμε και έναν βασιλιά ξυφων. Ωραία. Από το παρελθόν νίκες, πράγματα, επιτυχίες, αναπολύτε το παρελθόν σας για το τι ήταν, τι είχε γίνει, πώς διαμορφώθηκαν τα πράγματα. Εδώ λοιπόν όμως, αυτό είναι καλό χαρτί, διότι σημαίνει ότι έχετε χτίσει τις βάσεις σας για να προχωρήσετε. Ο υπότης ξυφών σας λέει όρμα, όρμα να κατακτήσεις, όρμα να πετύχεις τα όνειρά σου, όμως κάτω με έναν ακέραιο και ηθικό τρόπο. Μην πατήσεις επιπτωμάτων, έτσι. Εντάξει, λέει προχώρα να κατακτήσεις, να βρεις τη δύναμή σου, αλλά κάτω με έναν ειδικό τρόπο και πάντα με δικαιοσύνη. Εδώ πάλι έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος θα σας βοηθήσει να βρείτε την αλήθεια στο μέλλον. Αυτός μπορεί να είναι ένας όριμος άντρας, ο οποίος μπορεί να έχει και τίτλο, μπορεί να είναι σε κάποιο αξίωμα, μπορεί να έχει με θέματα δικαιοσύνης, δικαστηρίου, θα σας βοηθήσει όμως, έρχεται ως βοήθεια, ή μπορεί να είναι ένας φίλος, όπου έρχεται και εδώ να βοηθήσει και να σας ξεκαθαρίσει τι είναι αληθινό και τι είναι ψέμα και να σας πει αλήθειες και γεγονότα. Όμως, αυτό το οποίο λέει είναι κατάκτησε τα όνειρά σου, κατάκτησε αυτό το οποίο θέλεις. Πάμε τώρα στους καρκίνους του δεύτερου δεκαημέρου. Δεύτερο δεκαημέρου είναι από 2 εβδόμου έως 11 εβδόμου εδώ, τώρα γίνεται ένας πανικός. Κοιτάξτε να δείτε. Οι καρκίνοι του δεύτερου δεκαημέρου, 2 εβδόμου μέχρι 11 εβδόμου, έχουν σελήνη, Άρη και Πλούτονα. Η σελήνη μιλάει στον ψυχισμό, ο Άρης φυσικά μιλάει για δύναμη και ενέργεια, ο Πλούτονας μιλάει για τις βαθύτερες εκείνες καταστάσεις της ψυχής, οι οποίες είναι σκοτεινές, περίεργες. Όταν λέω σκοτεινές, δεν είναι το αρνητικό, ενώ ότι είναι τόσο βαθιά χωμένες,
όπου αυτές δεν έρχονται και εύκολα. Ο Πλούτονας βεβαίως είναι και ο πλανήτης της μαγείας, οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή με τι ασχολείστε. Λοιπόν, εδώ έχουμε, μπράβο, έχουμε σχεδόν την ίδια κάρτα, έχουμε τη νίκη, εδώ τι έχουμε, μάλιστα, με μεγάλη προσοχή γιατί περάσατε προδοσίες και βεβαίως έρχεται και η μέρα της κρίσης για εσάς, μάλιστα, αποφάσεις δηλαδή. Εδώ το παρελθόν μιλάει και σας λέει ότι προέρχεστε από κάποιες καταστάσεις όπου, εν πάση περιπτώσει, σε κάποια πράγματα βγήκατε νικητές ή νικήτριες ή ήταν μια θετική απόψη ή μια θετική κατάληξη, όποιο και να ήταν αυτό το θέμα. Σχέσεις, δουλειά, εργασία ή οτιδήποτε. Πάντως δείχνει κάτι καλό. Το εξή επίσης μπορεί να δείχνει και καλές σχέσεις, μπορεί να δείχνει και πάθος, μπορεί να σημαίνει και παθιασμένες σχέσεις, μπορεί να σημαίνει και έρωτας, έτσι, ώρα της ζωής. Σημαίνει επίσης και σωματική επαφή, ερωτική επαφή δηλαδή. Οκ, μια χαρά. Αυτό όμως που δεν αντέχετε εδώ, φαίνεται ότι μετά από αυτή την κατάσταση υπήρχε η προδοσία. Προδοθήκατε. Κάποιος, κάποια σας έχει προδώσει. Εδώ έχετε πέσει τα πατώματα, η ψυχή σας το γνωρίζει. Είναι η κάρτα μιας πολύ ισχυρής προδοσίας και είναι και μια κάρτα επίσης η οποία σημαίνει χρειάζεται προσοχή από όλες τις απόψεις. Γιατί μπορεί να σημαίνει και το κακό μάτι, μπορεί να σημαίνει και κακογλωσιά και αυτό και εκείνο και γρουσουζιά κτλ. Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα. Ήσασταν έτσι και ξαφνικά πέφτετε έτσι. Και τι γίνεται, έρχεται μια καρμική κάρτα λοιπόν που είναι η ημέρα της κρίσης και δηλώνει εδώ ότι εσείς χρειάζεστε να πάρετε κάποιες αποφάσεις, να ξεκαθαρίσετε πράγματα, να βρείτε την πνευματικότητά σας και καλό θα ήταν, επειδή είναι και μια κάρτα της κρίσης, λίγο με τον αρχάγγελό σας, με τους αγγέλους σας, λίγο να έρθετε σε επαφή, να καθαρίσετε τυχόν δυσκολίες ή ό,τι έχει κολλήσει κακό μάτι πάνω σας και σας δυσκολεύει και σας δημιουργεί πολλά εμπόδια, γιατί ναι, γίνεται και όμως γίνεται. Θα μου πείτε, μα στη σημερινή εποχή και όμως, όποιος αρχίσει και βλέπει λίγο τις ενέργειες και πώς εκφράζονται, θα καταλάβει πολλά πράγματα. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο τρίτο δεκαήμερο, 12 Εβδόμου με 21 Εβδόμου. Σελήνη Ποσειδώνας. Άλλη μια περίεργη σκοτεινιά εδώ πέρα. Με τη Σελήνη σε συνδυασμό και με τον Ποσειδώνα μπορείτε να βαδίζετε εσείς από την πραγματικότητα στη φαντασία με πολύ μεγάλη ευκολία, αλλά καμιά φορά χρειάζεται προσοχή, μην χαθείτε στο δικό σας φαντασιωσικό κόσμο και ξεχάσετε την πραγματικότητα. Όντως υπάρχουν κάποιες σχέσεις εδώ πέρα, κάποιες επικοινωνίες, κάποια καρμικά γεγονότα, καλές καταλήξεις ας το πούμε, καλές σχέσεις ίσως, επικοινωνία, καρμικά πράγματα, από εκεί προέρχεστε. Μπορεί όμως βέβαια, δεν σημαίνει γιατί είναι στο παρελθόν, μπορεί να σημαίνει ότι αυτές οι σχέσεις γνώρισαν και αρκετές δυσκολίες. Έρχεται εδώ πέρα ένα 4 πεντάκινο που σημαίνει μοναξιά. Κάπου από εδώ, φεύγετε από εδώ και λέτε καλύτερα μόνος μου ή μόνη μου. Καλύτερα τελικά να είμαι στην απομόνωση. Εδώ θα σημαίνει πολύ απομόνωση, έτσι. Ναι, μην βγάζετε χρήματα, βγαίνει η ύλη το υλικό κομμάτι, εντάξει, οκ, okay, κάνετε τα δικά σας κόμματα, κάνετε αυτό που γουστάρετε βέβαια, αλλά υπάρχει πολύ μοναξία. Εδώ όμως έρχεται ένας βασιλιάς, ο οποίος αυτός ο βασιλιάς μπορεί να είναι. Ή, προσέξτε πώς θα το πω. Σας αρέσουν, έχετε προτίμηση σε μεγαλύτερους άντρες από τη δική σας ηλικία, για κάποιο λόγο. Γιατί σας δίνουν, τους θεωρείτε σαν μέντορες, τους θεωρείτε σοβαρούς, όριμους, ξέρουν τι θέλουν, ξέρουν που πάνε, ξέρουν πώς να φέρονται, έχουν κατασταλάξει, έχουν όλα αυτά. Είναι ok, δεν είναι κακό, δεν λέω ότι είναι κακό. Όμως, χρειάζεται εδώ να καταφέρετε να βρείτε, ναι, μπορεί να είναι και το αξίωμα το οποίο σας αρέσει, έτσι, μπορεί να είναι ένα στρατιωτικό, ένα αξιωματικό, ό,τι μπορεί να σημαίνει και αυτό. Αλλά χρησιμοποιήστε αυτή την ενέργεια της αλήθειας. Θα έρθει να σας μιλήσει για αλήθειες, να ξεκαθαρίσει πράγματα αυτός ο άντρας, αυτή η αρσενική ενέργεια, είτε είστε άντρας είτε γυναίκα, για να σας βοηθήσει να προχωρήσετε και να πάρετε σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή σας. Ωραία λοιπόν, φεύγουμε από τον καρκίνο, πάμε στο ζώδιο Λέων λοιπόν. Ωραία. Λέων, να το βάλω εδώ. Δεκαήμερο λοιπόν, πρώτο δεκαήμερο είναι από 22 Εβδόμου μέχρι 1 Οκτώβου. Κυβερνήτης έχουμε ήλιος. Λαμπερότητα, δόξα, αλλά μπορεί και πολύ αλαζονία. Εγώ είμαι και κανένας άλλος. Θέλει λίγο προσοχή σε αυτά. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε μία βασίλισσα πεντάκτηνο. Παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή σας. Ένας υπότης ξυφών που είναι το όρμο και ένα δύο πεντάκτηνο. Οκ, okay, έχουμε κυρίως ύλη και τα καταφέρετε και ισορροπείτε τα πράγματα. Λοιπόν, μία βασίλισσα παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Πεντάκτηνο είναι μία γυναίκα.
Είτε άντρα είστε είτε γυναίκα, παίζει ρόλο στη ζωή σας, σας έχει βοηθήσει, σας δείχνει μια σταθερότητα, μια φροντίδα, σας φροντίζει, μπορεί να είναι και μια μητέρα κιόλας εδώ, ή μια φίλη που σας αγαπεί πάρα πολύ. Βεβαίως μπορεί να είναι και μια σύζυγος, έτσι. Είναι εκεί όμως για εσάς, σας στηρίζει. Αυτό είναι καλό. Είναι παρελθόν βεβαίως. Μπορεί να έχει γίνει μια κατάσταση, μπορεί να έχετε χωρίσει, μπορεί να έχει φύγει, Λοιπόν, ας το αφήσω έτσι εκεί, να μην πω κάτι άλλο. Λοιπόν, όμως στη ζωή λέει εδώ πέρα προχωράμε. Το μήνυμά της είναι στη ζωή προχωράμε με δύναμη. Πάμε να κατακτήσουμε πράγματα, πάμε να κατακτήσουμε τα όνειρα. Βέβαια το κάνουμε με δίκαιο τρόπο, με το σπαθί μας, με την αξία μας, έτσι. Δεν πάμε να κόψουμε κεφάλια, πάμε να κόψουμε το ψέμα και να διαχωρίσουμε την αλήθεια από το ψέμα, έτσι. Και εδώ τι έχουμε, το 2 πεντάκτηνο, εξισορροπείτε στα επαγγελματικά σας, τα καταφέρνετε, νιώθετε αρκετή χαρά. Βεβαίως εδώ υπάρχουν και συμφωνίες, μπορεί να είναι μια συμφωνία, μπορεί να είναι μια δουλειά στο εξωτερικό ή μια μετακίνηση στο εξωτερικό ή ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Πάντως τα καταφέρνετε μια χαρά όσον αφορά σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι και το επαγγελματικό αλλά και των σχέσεων. Αν δεν τα πηγαίνετε καλά, τότε το μήνυμα είναι πρέπει να βρεις τις ισορροπίες σου όσο και αν αυτό ακούγεται κλισέ, δύσκολο, περίεργο ή να λέτε ρε παιδί μου τι μου λες τώρα εσύ ας πούμε. Στο επόμενο, δεύτερο δεκαήμερο. Λέοντες, δεύτερο δεκαήμερο, 2-8 με 11-8, ήλιος Δίας, φοβερός εδιασμός, μπορεί να γίνει, να σας δώσει πολύ τύχη, πολύ επιτυχία, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι πέφτουν σε μια λούμπα που λένε και δεν τα πιστεύουν. Και είναι ακριβώς αυτό εδώ πέρα το οποίο πέφτει, είναι πέσατε στη λούμπα κι εσείς. Αυτό εδώ είναι η λούμπα. Εδώ λοιπόν έχουμε 4 κούπα. Προέρχεστε από ένα παρελθόν που σας έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ συναισθηματικά, έχετε τραβήξει διάφορα πράγματα, βάρη, στεναχώριες, πιστεύετε ότι δεν υπάρχει κάτι για σας, λύπη, τέλος πάντων. Εδώ όμως υπάρχει ένας αυτοκράτορας αυτή τη στιγμή. Είναι η φωνή της λογικής. Ένας κρυός ή μπορεί να σημαίνει την αρσενική ενέργεια, είπαμε είτε είστε άντρας είτε γυναίκα, μπορεί να σας βοηθήσει. Ένας φίλος, ένας πατέρας. Έχετε βοήθεια, έχετε στήριξη. Και σας βοηθάει με τη δύναμή του, με τις γνώσεις του, με την καρμική του αυτή εδώ πέρα, με το καρμικό σύμβολο που κρατάει, που σημαίνει ότι έχει περάσει διάφορα πράγματα, καταστάσεις, γνωρίζει και μπορεί να σας πει πολλά σοφά λόγια για να ισορροπήσετε. Στο μέλλον λοιπόν αυτό που βγαίνει καρτού μέλλοντος, που είπαμε είναι για τον Οκτώβριο, για εσάς του δεύτερου δεκαημέρου, είναι ότι μπορείτε να τα καταφέρετε, μπορείτε να κουβαλήσετε το βάρος, κάποια στιγμή όμως πρέπει να τα αφήσετε. Κάτι πρέπει να αφήσετε, κάτι κουβαλάτε, ψυχολογικό, ψυχοσωματικό, νοητικό, κάτι σας έχει κουράσει. Εδώ η κάρτα αυτό που σας λέει είναι ήρθε ο καιρός να τα αφήσεις, άκου τη λογική και ήρθε ο καιρός να τα αφήσεις λιγάκι. Στο επόμενο λοιπόν του τρίτου δεκαήμερου. Το τρίτο δεκαήμερο φίλες και φίλοι είναι από 12-8 μέχρι 22-8. Εδώ τώρα γίνεται πανικός, ήλιος Άρης. Ο ήλιος στον Άρη δίνει πολύ δύναμη, πολύ ενέργεια. Αν είναι όμως σε θετική όψη, γιατί σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να σας παίρνει ενέργεια. Λοιπόν, οπότε βεβαίως αυτός ο συνδυασμός έχει και μια άλλη περιέργεια, μπορεί να σημαίνει και, να το πούμε, βία, έτσι. Ωραία, πάμε να δούμε. Προσοχή λοιπόν στα νεύρα, στο θυμό μας, πώς μπορούμε να τον τυθασέψουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν υπότιξη φων. Έχουμε ένα άσο ξυφών, πολύ καλό, καινούργια πράγματα και έναν, μάλιστα, έχουμε ένα τρίπτυχο λοιπόν με 3 ξύφη. Νοητικές καταστάσεις, επιχειρηματολογία, επικοινωνία. Προσέχουμε την επικοινωνία μας. Είναι μια περίοδος όπου μπορείτε να είστε απόλυτα ειλικρινείς και ας εξοργήσετε τους άλλους ανθρώπους, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Κυρίως είναι αρσενικές ενέργειες, διότι ο ήλιος στον Άρη σας δίνει πολύ δύναμη, πραγματικά σας κάνει πολεμιστή, πολεμίστρια. Εδώ μπορεί να είναι ένας άντρας από το παρελθόν. Μπορεί να έχει κάποιο τίτλο, όμως έχει πει τη δική του αλήθεια, άσχετα αν εσείς την δέχεστε ή όχι. Δώστε όμως προσοχή, διότι έχει να σας μεταδώσει πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα. Εδώ μπορεί να έχει να κάνει και με δικαιοσύνη, με τον νόμους, δικαστήρια, μπλεξίματα. Όμως, το πολύ σημαντικό είναι ο άσος ξυφών που έρχεται να σας βοηθήσει. Και όσο ξυφών έρχεται σαν ευλογία, έρχεται σαν δύναμη, σαν ορμή και λέει ότι με την αξία σου, με τη δύναμή σου τελικά θα καταφέρεις να διαχωρίσεις την πραγματικότητα από το ψέμα και τι είναι ψέμα.
και ο υπότης ξυφών έρχεται να συμπληρώσει αυτό το τρίπτυχο των ξυφών και να σας πει ότι κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή είναι μια περίοδος όπου πρέπει και εσύ να κινηθείς, να έχεις πολλή ενέργεια, πολλή δύναμη και να κινηθείς για να κάνεις πράγματα και να κατακτήσεις τα όνειρά σου, τις επιθυμίες σου ή τουλάχιστον να μπει στη διαδικασία, έτσι. Ωραία, τόλμα λέει εδώ. Εδώ μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά, σημαίνει ο τολμών γλυκά. Ωραία. Στο επόμενο, φεύγουμε από εδώ, πηγαίνουμε ζώδιο Παρθένος. Πρώτο λοιπόν δεκαήμερο είναι Έρμης, Έρμης. Επικοινωνία, επικοινωνία, επικοινωνία. Αν και το ζώδιο της Παρθένου είναι κλειστό ζώδιο, δεν ανοίγεται εύκολα, γιατί τα ζώδια της Γης και αυτά είναι κλειστά, ο Έρμης εδώ σας δίνει ένα χάρισμα επικοινωνίας, το οποίο πρέπει εσείς να το χρησιμοποιήσετε. Προσέξτε όμως, μην αυτά που λέτε είναι υπεραναλυτικά, με αποτέλεσμα να κουράζουν πολλές λεπτομέρειες. Στις σχέσεις, στη δουλειά σας. Ωραία λοιπόν. Για να δω. Αυτό το οποίο βγαίνει είναι ένα υπότης πεντάκτηνο, είναι πολύ σύμβατο με το ζώδιό σας. Έχετε βοήθειες λοιπόν. Υπάρχει, συγγνώμη, δεν είναι υπότης, είναι βασιλιάς πεντάκτηνο. Βοήθειες, ένας ιεροφάντης, πνευματικότητα και βεβαίως βγαίνει και ένας ακόλουθος κούπα. Λοιπόν, καλές ενέργειες, δυνατές ενέργειες, αλήθειες, συνέστημα και συμβουλές. Αυτός εδώ πέρα ο βασιλιάς πεντάκτηνο είναι μια αρσενική ενέργεια. Σας έχει βοηθήσει σε αρκετά πράγματα και το πρώτο δεκαήμερο εδώ πέρα είναι από 23-8 μέχρι 31-8, έτσι αν δεν το είπα προηγουμένως, το αναφέρω τώρα. Ο κυβερνήτης σας, λοιπόν, αυτό είναι τα ζώδια του πρώτου δεκαήμερου του στο ζώδιο της Παρθένου και έχει στρώσει το δρόμο για εσάς προκειμένου να προχωρήσετε και να σας βοηθήσει και οικονομικά αλλά και με τη βοήθειά του την προσωπική. Ιεροφάντης. Εδώ τώρα μπορεί να έχει να κάνει με θέματα σχέσεων, γάμου, μπορεί να έχει να κάνει με διαζύγια, μπορεί να έχει κάνει με την πνευματικότητα. Όμως έρχεται μια περίοδος τώρα που βρίσκεστε εσείς, όπου πολλά πράγματα γίνονται μέσα σας και αναζητάτε αρκετές αλήθειες και κυρίως και πνευματικές αλήθειες, πνευματική τροφή θα έλεγα, ας το πούμε. Και εδώ ο ακόλουθος κούπα, ο οποίος έρχεται ανάλαφρος και σας μεταφέρει ένα ωραίο μήνυμα όσον αφορά για το μέλλον, για τον Οκτώβριο, και σας λέει χαλάρωσε, πιο χαλαρά τα πράγματα. Συναισθηματικά, ανοίξου, μη φοβάσαι, δες το καλλιτεχνικό σου κομμάτι, μιας και έχεις ερμή, μπορείς να επικοινωνήσεις κιόλας με έναν ωραίο τρόπο, μπορείς να συμμετέχεις σε εργαστήρια, ηθοποιία, σας το πούμε, ή να γράψεις, να κάνεις, γενικά για το καλλιτεχνικό κομμάτι, αλλά και στο συναισθηματικό κομμάτι, δες πώς μπορείς να επικοινωνήσεις καλύτερα τα συναισθήματά σου. Πάμε τώρα Παρθένη του δεύτερου δεκαήμερου. Έρμης και Κρόνος, 1η Ιανουαρίου μέχρι 11 Ιανουαρίου. Έρμης και Κρόνος εδώ τώρα σημαίνει σοβαρότητα, σοβαρότητα στην επικοινωνία, σημαίνει καρμικά γεγονότα. Συνήθως εδώ έχουμε το εξής, όπου βλέπουμε τον Κρόνο, σημαίνει και ζευγάρι όπου ή το ένα μέλος ή το άλλο είναι μεγαλύτερης κατά κάποιο τρόπο ηλικίας, γιατί ο Κρόνος συμβολίζει το χρόνο, έτσι. Λοιπόν, ή μπορεί να σας αρέσει να κάνετε παρέα με άτομα τα οποία είναι μεγαλύτερα από εσάς ηλικία, γιατί βγαίνει και ένας βασιλιάς κουπάδο και βγαίνει και αληθινό. Το επόμενο λοιπόν είναι και μια βασίλισσα, ωραία, και επίσης βγαίνει για το μέλλον και ένα 8, ωραίο, και ένα 8 μπαστούν. Τι έχουμε εδώ να πούμε τώρα, είτε άντρας είτε γυναίκα. Ένας βασιλιάς κούπα, ζώδια ιεροσκόπου που έχουν νερό, είναι εκεί σταθερά, δυνατά, σας αγαπάνε, έχουν μεταδώσει τη σοφία και το φως τους, είναι εκεί με το συναίσθημά τους, γιατί πραγματικά νιώθουν πολύ καλά για εσάς, ή μπορεί να είναι επίσης και μια σχέση εδώ, είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Μπορεί, αν είστε γυναίκα, να είστε ερωτευμένοι με έναν τέτοιον άντρα, που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, για την ομορφιά του, γιατί δεν είναι και άσημος, έτσι. Για την ομορφιά του, για την κορμοστασιά του, για αυτό που πρεσβεύει, για αυτά που λέει, για την ευαισθησία του, την καρδιά του, έτσι. Όλα αυτά. Αλλά όμως έχει βγει σε μια κατάσταση που είναι λίγο παρελθόν. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει διότι ήρθε μια βασίλισσα εδώ που είναι η αλήθεια. Η βασίλισσα ξυφών αντιπροσωπεύει και την αλήθεια. Αντιπροσωπεύει και τη δίκη. Αντιπροσωπεύει και την καρμικότητα. Λοιπόν, και λέει εδώ πέρα αυτή ότι κοίταξε να δεις, πρέπει να αποφασίσεις για τη ζωή σου για κάποια πράγματα, να προχωρήσεις και να βάλεις στόχους, διότι η προτεραιότητά σου είναι η στόχη σου. Θα μπορούσα να πω έτσι όπως είναι άντρας, γυναίκα, παιδί, πατέρας, μάνα, παιδί.
Διότι υπάρχει ένας τέτοιος ρόλος. Δηλαδή, δεν θέλω να σας μπερδέψω περισσότερο με αυτό. Είναι σαν να σας λένε μια συμβουλή ή οι γονείς σας ή οι άνθρωποι που σας αγαπάνε, είτε είπαμε ότι είστε άντρας είτε γυναίκα, βάλε στόχους, κυνήγα τους στόχους τώρα που μπορείς και έχεις τη δυνατότητα να τους καταφέρεις για να τους πετύχεις, έτσι. Ωραία, πολύ καλό. Και πάμε τώρα στο επόμενο που είναι το τρίτο δεκαήμερο, που είναι από 12 Ενάτου μέχρι 22 Ενάτου. Εδώ έχουμε Ερμή και Αφροδίτη. Εδώ τώρα οι καταστάσεις αλλάζουν. Εδώ είναι πιο ανάλαφρο το τρίτο δεκαήμερο, το ζώδιο της Παρθένος το τρίτο δεκαήμερο, όπου κυρίως είναι οι σχεσάκηδες που λένε και θέλουν μέσα από την επικοινωνία τους, την ωραία επικοινωνία τους, τη μεστή επικοινωνία τους, έχουν και την Αφροδίτη, μπορούν εύκολα να σαγηνέψουν το τέρι, ας το πούμε, που θέλουν, βεβαίως και βγαίνει εδώ ο αέρωτας, ας το πούμε, εδώ βγαίνει το 8 και εδώ βγαίνει ένα 4 πεντάκλημα. Ωραία λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε κάτω. Εδώ είναι η ευλογία του έρωτα, έτσι είναι αυτό που λέγαμε. Εδώ βγαίνει ζώδιο τοξότης, αν υπάρχει κάποιος τοξότης ή στον οροσκόπο ή στο ζώδιο που σας βοηθάει, σας αγαπάει και σας μιλάει για τα θαύματα της ζωής. Αν δεν υπάρχει, σημαίνει προστασία. Έχετε θεϊκή προστασία και να πιστεύετε γενικότερα στην αγάπη και στα θαύματα. Το δεύτερο που έχει βγει είναι το 8 κούπα. Κάποιοι ή κάποιες από εσάς αναγκαστήκατε για το διάστημα αυτό να φύγετε από μια σχέση, από μια δύσκολη κατάσταση, να πάτε κάπου αλλού, να ψάξετε κάτι αλλού, ή αν δεν είναι αυτό. Εννοούμε γενικά, δεν είναι μόνο στα ερωτικά, είναι και στα επαγγελματικά, έτσι. Δηλαδή, φύγατε από μια εταιρεία ή από μια δουλειά η οποία ήταν πιεστική, δεν σας έδινε τίποτα. Και λέτε, εγώ φεύγω. Ακολουθώ το αίσθηκτό μου και όπου με βγάλει η ψυχή μου. Εκεί που πηγαίνετε όμως και κυρίως αυτό που αναζητάτε είναι το 4 κούπα, συγγνώμη, το 4 πεντάκλινο. Το 4 πεντάκλινο μιλάει καθαρά για επαγγελματική επιτυχία, μιλάει καθαρά μέσα από κιόλας τις δικές σας προσπάθειες, μην παίρνετε πολλά από άλλους. Επίσης μιλάει και για δικό σας επάγγελμα. Είστε freelancers ή είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, ας το πούμε. Επιτυχία είναι εδώ, δεν είναι κακό χαρτί. Μπορεί να χρειαστεί να ταξιδέψετε κάπου ή να πάτε κάπου προκειμένου να πετύχετε τα όνειρά σας, για να μάθετε να το χτίσετε αυτό, δηλαδή, γιατί θέλει να χτίσει. Φεύγουμε λοιπόν, πάμε στο ζώδιο του Ζυγού. Ζυγός λοιπόν. Ωραία. Πρώτο δεκαήμερο. Ζυγός, πρώτο δεκαήμερο. 23 Ενάτου με 2 Δεκάτου. Εδώ έχουμε Αφροδίτη, Αφροδίτη. Ζείτε για τον έρωτα. Είστε ερωτευμένοι με τον έρωτα, αγαπάτε πάρα πολύ, ταινίες, ρομαντικά πράγματα, ρομάντζα αυτά και προσπαθείτε βεβαίως όσο μπορείτε να κρατήσετε τις ισορροπίες, αλλά είστε και ένα ζώδιο πολύ του πρώτου δεκαημέρου αρκετά αισθησιακό και αρμονικό. Σας αρέσει η ηρεμία, η αρμονία, ο έρωτας, έτσι. Okay, ένα 9 πεντάκτινο, ένα 3 κούπα και τι άλλο, έχουμε και έναν βασιλιά εδώ. Ω λαλά, τι όμορφα, τι ωραία. Λοιπόν, το 9 πεντάκτινο σημαίνει ολοκληρώνεται ένα κύκλο ίσως μοναξιάς. Μπορεί να περάσετε μόνοι σας, μόνος μόνοι σας, κάπου να είχατε απομονωθεί, το είχατε ρίξει μόνο στην εργασία. Εδώ όμως λέει βγες λίγο από την απομόνωση, βγες έξω λίγο να χορέψεις, κούνα το κορμί λιγάκι, ας πούμε εδώ. Ρίξε το κορμί μου να πυρποληθώ και πολύ φωτιά εδώ, και πολύ νερό εδώ, να σβήσει η φωτιά και να γίνει μετά ένας χαμός. Διασκέδαση. Βγες από την απομόνωση να διασκεδάσεις και όταν βγεις έξω, τότε έρχεται και ένας υπότης κουπάτος, με κάποιο τρόπο φαίνεται ότι ταιριάζεται ίσως με ζώδια του νερού, όχι όλοι και όλες, αλλά λέμε γενικό τώρα εδώ, ο οποίος είναι κάποιος φίλος που σας αγαπάει και σας δείχνει τον δρόμο και σας βοηθάει, σας στηρίζει, ή μπορεί να είναι μια νέα γνωριμία, ο οποίος μπορεί να ανήκει σε ζώδιο του νερού, είτε ζώδιο είτε οροσκόπος. Παρόλα αυτά όμως, πέρα από τα ζώδια, μπορεί να σημαίνει και εδώ ένας νέος έρωτας. Σαγίνι έρωτας λοιπόν. Πολύ καλά. Πάμε λοιπόν στο ζώδιο, στο δεύτερο δεκαήμερο, Ζυγός είπαμε, Αφροδίτη Ουρανός. Εδώ γίνεται ένας άλλος πανικός. Αφροδίτη με τον ουρανό. Έχουμε το πάθος με την επανάσταση. Εδώ είναι και οι καρμικοί έρωτες, οι περίεργοι έρωτες, οι ξαφνικοί έρωτες, οι οποίοι ξεκινάνε με τσακωμούς. Μπορεί κάποιοι από εσάς ή κάποιες ή κάποιες, όσοι έχετε γεννηθεί από 3 δεκάτου με 12 δεκάτου, αυτούς που γνωρίζετε ή έχετε γνωρίσει που ήταν πολύ μόνος μεγάλο δυνατός έρωτας, μπορεί να έχετε μπίλες, να έχετε γίνει μπίλες τώρα, να ήταν όμως ο ξαφνικός έρωτας, ο οποίος ξεκίνησε ξαφνικά
και με μέσα από διαδικασίες περίεργες, έτσι, ξαφνικές, αλλά και με αλλαγές λίγο, πώς να σου το πω, όχι βίαιες, ιδιαίτερες, έντονες, με μεγάλη ένταση. Πάμε λοιπόν. Εδώ βγαίνει βεβαίως, βγαίνει ένας βασιλιάς, εδώ φεύγετε εσείς και μία βασίλισσα. Πολύ ωραία. Τι σημαίνουν όλα αυτά τώρα εδώ πέρα για την Αφροδίτη στον ουρανό? Εδώ έχουμε πάλι μια αρσενική ενέργεια η οποία έρχεται να παίξει ένα ιδιαίτερο ρόλο. Μπορεί να είναι τα δικαστήρια, όπως είπαμε, να είναι αξίωμα, να είναι έναν αξιωματικό, να έχει τίτλο, να είναι προϊστάμενος, διευθυντής ή οτιδήποτε. Σας βοήθησε. Είναι βέβαια αυστηρός, δεν είναι τόσο πολύ του δικού σας του γούστου. Και κάπου σας όθησε να φύγετε, να πάτε κάπου, να ξεκινήσετε κάτι καινούριο. Δύο περιπτώσεις. Ή έχετε πάει μαζί, είστε μαζί εδώ, γιατί έχει πάρει το ξύφος, τα ξύφη του και σου λέει: εγώ ξέρω τι θα κάνουμε. Θα το παίρνω απόφαση, το παίρνω πάνω, θα πάμε εκεί, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκεί. Ένα ταξίδι, ή μπορεί να είναι μια μετακίνηση, μπορεί να έχει σε άλλη χώρα. Δεν σημαίνει ότι ξενιτεύεστε, σημαίνει και αυτό, αλλά όχι και απαραίτητα αυτό. Μπορεί να πηγαίνετε κάπου μαζί. Και αυτό που πηγαίνετε επίσης είναι καλό, διότι έχουμε μία βασίλισσα κούπα που σημαίνει αγάπη. Συμβολικά το λέω εδώ, αναζητάτε την αγάπη. Τώρα εδώ όντως μπορεί να σημαίνει ότι πηγαίνετε κάπου, όπως συναντάτε και ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο, μπορεί να είναι οι γονείς σας, μαζί με τον πατέρα σας πηγαίνετε κάπου να βρείτε, αλλά αυτό το οποίο λέει εδώ πέρα τώρα για, αυτό, για τους ζύγους του δεύτερου δεκαήμερου είναι αγάπη, ρομαντισμός και αγάπη και φροντίδα και προσέχουμε και την υγεία μας εδώ, έτσι, ή μάλλον σημαίνει καλή υγεία, η οποία προέρχεται από το γεγονός ότι την προσέχω πάρα πολύ. Ωραία. Τρίτο δεκαήμερο. Αφροδίτη στον Ερμή. Εδώ έχουμε επικοινωνία, τρελή επικοινωνία. Και εδώ σημαίνει ότι σας αρέσει κυρίως στις γυναίκες, στις γυναίκες, μέσα από την επικοινωνία σας, να μπερδεύετε τους άντρες, να τους ξελογιάζετε με τα λόγια, έτσι, και να τους τρελαίνετε. Ωραία. Σας λέω κάποια στοιχεία, δεν τα λέω όλα, λέω κάποια στοιχεία. Το ίδιο βέβαια σημαίνει και για τους άντρες, έτσι, σας αρέσει να ξελογιάζετε τις γυναίκες μέσα από την ιδιαίτερη γοητεία σας του λόγου, σαν να τις μπερδεύετε λίγο, έτσι, και τους αρέσει αυτό. Αυτό, μέχρι εκεί. 13 δεκάτου, μέχρι 22 δεκάτου, το τρίτο δεκαήμερο. Αφροδίτη Ερμής. Πανίκος. Μάλιστα. Έχει βγει το ζώδιο σας εδώ. Είναι ο ακόλουθος ξύφων, περιμένει μια αυτοκράτηρα και τι άλλο και ένα 8 πεντάκτινο. Ωραία λοιπόν. Εδώ έχουμε ωραίες ενέργειες, ωραία πράγματα. Ο ακόλουθος ξύφων σημαίνει δεν παίρνουν απόφαση ακόμα, θέλω να ζυγίσω τα πράγματα. Γι' αυτό έχει έτσι και το ξύφος του, περιμένει, κοιτάζει, σου λέει οκ, εντάξει, κάτσε να πω εγώ τα λόγια μου και να δω αν τελικά έχω καταφέρει να τον ρίξω ή να την ρίξω. Ένα τέτοιο πράγμα παίζει εδώ. Ο ακόλουθος όμως έχει κάτι άλλο και θέλει λίγο προσοχή. Εδώ ο έρωτας, μιλάω για τον έρωτα τώρα, μπορεί να γίνει ανώριμος. Αυτό χρειάζεται προσοχή. Έχουμε μια αυτοκράτεια. Αυτός εδώ γουστάρει μια γυναίκα η οποία είναι πολύ δυνατή για τα κυβικά του. Πολύ δυνατή. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή έχει το λόγο, είπαμε τη Σαγίνη, θα πάει να το κάνει. Θα πάει να το κυνηγήσει, έτσι. Και εδώ έχουμε το 8 πεντάκτινο, το οποίο σημαίνει και δουλειά. Δηλαδή, δίνει σημασία αυτή την περίοδο όσον αφορά στο κομμάτι της εργασίας. Στο κομμάτι επίσης και να χτίσει και τις σχέσεις σε ένα άλλο επίπεδο. Αλλά κυρίως όμως είναι επικεντρωμένος ή επικεντρωμένη στην εργασία. Καλά χαρτιά, αλλά το μέλλον λέει εδώ, κοίτα καλύτερα λίγο το κομμάτι το επαγγελματικό σου, της ύλης, να πετύχεις πράγματα και μετά άσε τα υπόλοιπα. Ωραία. Να προχωρήσουμε να πάμε στο επόμενο. Είπαμε λοιπόν. Το ζυγό και πάμε στο Σκορπιό. Εδώ. Πρώτο δεκαήμερο. 23 δεκάτου, πρώτη δεκάτου. Πλούτονας. Παναγιά μου, βόηθα. Εδώ είναι η σκοτεινιά της ψυχής, είναι το βαθύ που έχει ο Σκορπιός, το οποίο δύσκολα το βγάζει από μέσα του και δύσκολα το φανερώνει. Πλούτονας, πολύ καρμικές καταστάσεις, θέλει εδώ ο Σκορπιός να προσέχει, διότι ο Πλούτονας εδώ μπορεί να τον κάνει και πολύ, το Σκορπιό εδώ μπορεί να τον κάνει σκοτεινό πραγματικά.
23 δεκάτου, 1 δεκάτου. Πρώτο δεκαήμερο, έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα 7 πεντάκτημα. Έχουμε επίσης ένα 2 κούπα και έχουμε επίσης και το ζώδιο, το βγήκε στο ζώδιο σας, ο θάνατος, Πλούτωνας. Εδώ είπαμε Πλούτωνα, Πλούτωνα και μας άκουσε και βγήκε. Μην τυχόν και χάσει. Λοιπόν, ο θάνατος δηλαδή. Εδώ, 7 πεντάκτημα. Το 7 πεντάκτημα, αυτό το οποίο σημαίνει είναι κάνω υπομονή για τα επαγγελματικά μου, θα τα καταφέρω, είστε σε μια κατάσταση απομόνωσης, λίγο μοναξιάς, λίγο δυσκολίας. Εδώ είναι το 2 κούπα, το οποίο σημαίνει έρωτας. Ένας έρωτας, ο οποίος ίσως έχει γεννηθεί αυτή τη στιγμή, μπορεί να είναι μια παρασύνδεση. Βέβαια, δεν σημαίνει αποκλειστικά μόνο έρωτα, εντάξει. Σημαίνει και καλές σχέσεις, σημαίνει και καλή επικοινωνία. Μπορεί να έχετε χωρίσει και να έχετε πολύ καλές σχέσεις. Διότι εδώ τώρα προσπαθώ να πιάσουμε όλα τα, ας πούμε, τις περισσότερες των περιπτώσεων. Αλλά όμως, αυτή η κατάσταση σας αρρωσταίνει. Προσέξτε την υγεία σας, φροντίστε την υγεία σας, έτσι. Εσείς θα βρείτε τον τρόπο, τι θα κάνετε. Εδώ όντως ο θάνατος σημαίνει και ο πραγματικός θάνατος. Δυστυχώς υπάρχει και αυτή η κατάσταση, διότι πώς να το κάνουμε, η ζωή μας, δεν το λέω κοινικά, είναι πραγματικότητα, είναι γέννηση, ζωή, θάνατος. Και ξανά πάλι, γέννηση, ζωή, θάνατος. Ένας αέναος, ας το πούμε, κύκλος. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ θα πω για κάτι άλλο εδώ, είναι μια ευκαιρία να αλλάξετε. Είναι μια ευκαιρία να τελειώσει το παρελθόν το οποίο σας έχει δυσκολέψει και να πάτε προς το μέλλον και τελικά να νιώσετε χαρούμενοι ή χαρούμενες. Πρέπει να βγείτε από τη θλίψη δηλαδή. Πάμε τώρα στο δεύτερο δεκαήμερο, σε μια άλλη περίεργη τώρα εδώ με κυβερνήτες κατάσταση, Πλούτωνας Ποσειδώνας. Αυτοί οι δύο τώρα μπορεί να γίνουν πάρα πολύ σκοτεινοί. 2 εντεκάτου με 11 εντεκάτου το δεύτερο δεκαήμερο του Σκορπιού μπορούν να δημιουργήσουν αυτοί οι δύο ως κυβερνήτες σας δύσκολες, σκοτεινές καταστάσεις, περίεργες καταστάσεις όπου σας μπερδεύουν. Όμως μπορεί να γίνουν και πάρα πολύ διαισθητικοί, να το δούμε και στο θετικό του κομμάτι και να σας μιλήσουν, ας πούμε, είναι καρμικές σχέσεις, έτσι. Οι σχέσεις σου, οι περισσότερες σχέσεις που κάνεις από το παρελθόν και σε καθοδείχουν είναι καρμικές, είτε το θες είτε όχι. Είτε είναι το σχολείο, είτε το γνωρίσατε, πάντως είναι και κυρίως σχέσεις οι οποίες γνωριστήκατε αρκετά σε νεαρή ηλικία, έτσι. Συνήθως είναι οι έρωτες του γυμνασίου, λυκείου, χαθήκατε, ξαναβρεθήκατε, πανεπιστήμιου κτλ. Συνήθως αφορά μέχρι το 24ο της ηλικίας μας. Περίπου. Εντάξει. Δεν είναι απόλυτο, σας το λέω διότι το καρμικό κομμάτι στους ανθρώπους είναι μέχρι 31 ετών. Δεν θα το εξηγήσω τώρα για να σας μπερδέψω. Εδώ σου λέει όμως πολέμα για αυτά τα οποία πιστεύεις, τα οποία χρειάζεσαι, τα οποία πρέπει να πολεμήσεις για να νικήσεις και βεβαίως εδώ έχεις και δύναμη γιατί είσαι σε μια κατάσταση πολύ δυνατή αυτή την περίοδο και μπορείς να πετύχεις με την αξία σου πάρα πολλά πράγματα. Μην το βάλεις κάτω, έχεις και βοήθειες, μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που σε βοηθάνε. Θέματα δικαστηρίου εδώ μπορεί επίσης να υπάρχουν νομικά θέματα, με συμβόλαια, υπογραφές, αλλά στο τέλος μάλλον δείχνουν ότι όλα θα πάνε καλά, θα ξεκαθαρίσουν και θα δοθούν οι λύσεις τις οποίες θέλεις. Τρίτο δεκαήμερο, 12 εντεκάτου με 21 εντεκάτου, Πλούτωνας Σελήνη. Περίεργη φάση κι αυτή. Περίεργες όψεις, περίεργοι κυβερνήτες. Λοιπόν, και εδώ δημιουργούν πολλά εσωτερικά ψυχικά θέματα και γι' αυτό λέμε ότι ο Σκορπιός έχει... πρέπει να τα κοιτάζει τα θέματα του της ψυχής, να τα θεραπεύει, γιατί αλλιώς μπορεί να γίνει αυτοκαταστροφικός και καταστροφικός. Okay, εντάξει, εδώ τι έχουμε τώρα. Εδώ έχουμε το εξής. Δύο κάρτες, χρήμα, εδώ σημαίνει άνοιγμα στο οικονομικό κομμάτι, με την αξία σου, κάτι ανοίγει για σας, το τρίτο δεκαήμερο, 12 εντεκάτου, 21 εντεκάτου, Σκορπιοί, καλές κάρτες. Με την αξία σας, κάπου πάτε, θέλει υπομονή, οικονομικά, ύλη, κληρονομίες, ίσως κληρονομικά, ένας κύκλος τελειώνει, κάτι, ίσως προβληματιστήκατε, δώσατε κάποια έξοδα, τα οποία τελειώνουν αυτά. Σε γενικές γραμμές είσαστε σε ένα καλό σημείο, δώστε όμως φάση αυτή την περίοδο στη δύναμη, το μήνα Οκτώβριο, στη δύναμή σας, στην αξία σας και στην αλήθεια σας. Μην κάνετε πίσω, μην κάνετε εκπτώσεις δηλαδή στην αλήθεια σας. Και σε αυτά τα οποία αξίζετε, έτσι. Μην αφήσετε κάποιον να πει δεν αξίζεις. Επόμενο.
Τοξότης. Πρώτο δεκαήμερο. Τοξότης πρώτο δεκαήμερο. Από 22 Δεκάτου μέχρι 1 Δωδεκάτου. Δίας. Πραγματικά, εδώ μπορεί να έχουμε τύχη. Μπορεί να έχουμε αλλαγές, μπορεί να έχουμε δώρα, μπορεί να έχουμε το χάρισμα της θεραπείας, το χάρισμα του δασκάλου, του καθοδηγητή, με την καλή την έννοια το εννοώ, έτσι. Λοιπόν, και εδώ πέρα τι έχουμε, εδώ πέρα έχουμε πολλές αλλαγές, έχουμε καρμικές κάρτες δύσκολες, κάτι με θέματα υγείας ολοκληρώνεται, τελειώνει. Κάτι μπορεί να περάσετε ή να ήσασταν σε μια δύσκολη φάση. Μπορεί να περάσετε και έναν θάνατο, απώλεια ενός ανθρώπου, έτσι. Και αυτό σας οδήγησε λίγο στην απομόνωση, να το ρίξετε λίγο στη δουλειά για να ξεχαστείτε, να ξεπεράσετε τα θέματά σας, λίγο να βρείτε τις ισορροπίες σας, αλλά εδώ είναι ο κρεμασμένος, μπορεί να νιώθετε περίεργα για αυτή την περίοδο, επειδή έχει βγει μια κάρτα του μέλλοντος, λέει η κάρτα αυτή, ότι κοίταξε, η συμβουλή της, ότι κοίταξε να δεις παρταλιώς. Δες το διαφορετικά. Μη σε παίρνει από κάτω. Ναι, θυσιαζόμαστε καμιά φορά. Ναι, μας κρεμάει η ζωή. Δεν είναι όμως όλα για να τα βλέπουμε ανάποδα. Είναι διότι χρειάζεται εμείς να πάρουμε τα κατάλληλα μαθήματα και να προχωρήσουμε στη ζωή και να οριμάσουμε. Αυτό λέει εδώ πέρα. Δεύτερο δεκαήμερο. Τοξότης, δεύτερο δεκαήμερο. Από 2 Δεκάτου μέχρι 11 Δεκάτου. Δίας Άρης. Ωραία λοιπόν. Δίας Άρης. Δίας και Άρης μπορεί να γίνουν ένα πολύ καλό δίδυμο ή μπορεί να πλακωθούν, να τσακωθούν. Γιατί ο Άρης δεν μασάει. Και να θέλει να περιορίσει ο Άρης τη δύναμη του Δία, οπότε να μην έχετε τόσο πολύ θετικές επιρροές. Όμως, επειδή έχουμε Δία Άρη, αυτή την περίοδο, έχουμε Δία Άρη και ο Άρης τώρα είναι στο ζυγό αυτή την περίοδο, ευνοείστε, οπότε μπορεί να σας ανοίξει κάτι θετικό. Και εδώ όντως αυτό το οποίο βγαίνει για εσάς του δεύτερου δεκαημέρου είναι βρες τη δύναμη. Μη μασάς. Στη ζωή δεν θα μασήσεις. Βρες τη δύναμη, προχώρα, βρες την ηρεμία της ψυχής, δες πώς μπορείς όντως με την ενέργειά σου να ηρεμήσεις ακόμα και τις πιο δύσκολες καταστάσεις ή να φέρεις τις αλλαγές τις οποίες θέλεις. Βγες από τη μιζέρια. Ναι, δυσκολίες οικονομικές αρκετές εδώ πέρα λέει, αλλά έρχεται και η ώρα της κρίσης, πρέπει να πάρεις αποφάσεις. Αντί να γκρινιάζεις, να μιζεριάσεις και λες δεν έχω χρήματα, κάνε κάτι γι' αυτό. Ξέρω πολλές θα μου πείτε, μα αυτό τι μου λες τώρα και εκείνο με την κρίση, με αυτό, με το άλλο, με ανέργεια αυτά. Ναι, οκ, εντάξει, σε καταλαβαίνω, κάνε κάτι όμως. Εδώ τα ταρό λένε, κάνε κάτι, ήρθε η ώρα της κρίσης, ώρα θα πάρεις αποφάσεις και βεβαίως ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσεις τι θέλεις στη ζωή σου και προς τα πού να πας. Ωραία, πάμε τώρα το Τοξότες, τρίτου δεκαήμερο. Είναι από 12 Δωδεκάτου μέχρι 21 Δωδεκάτου. Δίας Ήλιος, ένας ωραίος συνδυασμός, ο οποίος αν το άτομο το οποίο έχει αυτούς τους κυβερνήτες καταλάβει το δυναμικό του, προσέξτε πώς το λέω, δεν σημαίνει αυτόματα σε όλους, αν καταλάβει το δυναμικό του, τότε πραγματικά μπορεί να προοδεύσει και να αποκτήσει ακόμα και φήμη, να αποκτήσει ακόμα και, πώς θα σας το πω, να κάνει πολλά πράγματα στη ζωή του και να γίνει ακόμα και διάσημο. Το λέω γενικά, έτσι. Στατιστικά στην αστρολογία ισχύει. Ισχύει όμως για ανθρώπους οι οποίοι το εκμεταλλεύονται, το χρησιμοποιούν. Αν λέτε δεν το έχω, okay. Λοιπόν, εδώ πάλι έχει βγει ένας βασιλιάς ξυφών. Προέρχεστε λοιπόν από μια κατάσταση, από μια αρσενική ενέργεια η οποία εδώ πέρα είναι δίκαιη απέναντί σας, έχει πει τις αλήθειες, και σας συμβουλεύει και σας λέει και μπορεί να σας λέει και νομικά θέματα και όλα, σας λέει και πράγματα, δηλαδή μπλα μπλα με νομικά θέματα για να λύσετε. Άσος πεντάκτινο. Ήρθε η στιγμή, πώς το είπαμε εδώ πέρα, ήρθε η στιγμή να ξεκινήσεις να αποκτήσεις χρήματα. Άσος πεντάκτινο είναι πολύ τυχερός, είναι πολύ τυχερή κάρτα για χρήματα. Όχι για λίγα χρήματα, για πολλά χρήματα. Δεν εννοώ δισεκατομμύρια, εννοώ όμως για πολύ καλά χρήματα. Κάνε τις προσπαθίες σου, διότι το έχεις. Είναι και ένας υπότης πεντάκτημα που σε οδηγεί και σου λέει: Οκ, εντάξει. Δεν θες να πας πολύ γρήγορα. Θες να πας με το ρυθμό σου. Γιατί θες να δεις κάποια πράγματα. Κάντο, αλλά χρήμα και χρήμα. Οικονομικά λοιπόν για την επόμενη περίοδο, ευνοϊκά για εσάς λοιπόν τους τοξότες του τρίτου δεκαημέρου. Ωραία. Έρχονται τώρα λοιπόν οι εγώκεροι. Εγώκερος λοιπόν, πρώτου δεκαημέρου από 22 Δωδεκάτου μέχρι 31 Δωδεκάτου. Μάντεψε ποιοι είναι οι πλανήτες σου, ένα κυβερνήτης εδώ του πρώτου δεκαημέρου και γι' αυτό περνάς τόσο όμορφα στη ζωή σου. Κρόνος.
δομή, συντηρητικό, σύστημα, ενώ το σύστημα λέει της δομής, οργάνωση και μη τυχόν και κάνεις πατάτα, την πάτησες. Ο Κρόνος θα σε τιμωρήσει διπλά, διότι είσαι παιδί του. Εντάξει. Ακόμα και στα απλά πράγματα. Σε πιάνει και λες, ρε παιδί μου, ο άλλος ο διπλανός έκανε το ίδιο, δεν τον έπιασε και μπορεί να πήρε και παραπάνω. Και εγώ που έκανα πιο κάτω από αυτόν που τον πιάσαμε και με πιάσαν αμέσως. Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Προσοχή λοιπόν, ακεραιότητα, όχι σε απατεωνίες και προσοχή μεγάλη. Αυτός τελικά ο βασιλιάς Ξυφών έρχεται εδώ να μιλήσει για τη δικαιοσύνη συνέχεια και για την αλήθεια του. Συναισθηματικά φεύγεις. Είσαι φευγάτος συναισθηματικά. Κάτι συμβαίνει, η ψυχοσύνθεσή σου δεν είναι και καλύτερη, νιώθεις μια ευαισθησία, νιώθεις ότι κάτι έχει ολοκληρωθεί στις σχέσεις, κάτι σε βασανίζει εδώ, κάτι κάπου θες να φύγεις, να γυρίσεις την πλάτη, κάπου τα πράγματα λίγο να αλλάξουν. Οι σχέσεις όμως, αγαπημένοι μου αγαπημένοι, είναι καρμικές. Δεν θα φύγεις έτσι εύκολα. Ο Κρόνος δεν θα σε αφήσει έτσι εύκολα. Λυπάμαι που το λέω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ο λόγος είναι ότι για να τελειώσουν κάποιες σχέσεις ή αυτό που θέλεις ή να προχωρήσεις ή αυτό το φευγαλαίο που έχεις, είναι διότι πρέπει να γίνει μέσα από μια αλήθεια. Εδώ είναι οι σχέσεις οι καρμικές, εδώ είναι το γλου που λένε η κόλλα δηλαδή το σκολάει και εδώ είναι ο βασιλιάς Ξύφων που σου λέει ξεκαθάρισε τα πράγματα πρώτα, πες τις αλήθειες, δες τι είναι αυτά τα οποία χρειάζονται, ίσως και κάποια νομικά θέματα και κάποια θέματα με δικαστήρια, κάποια θέματα τα οποία χρειάζονται και κάποιες σύμβουλες νομικά ίσως και μετά δες που θα πας και θα αποφασίσεις. Στη συνέχεια λοιπόν, πάμε στους εγώ και τους δεύτερους δεκαημέρες. Κρόνος Αφροδίτη, 1η-1η, 9η-1η. Εδώ υπάρχουν δυσκολίες στον έρωτα. Δύσκολα εκφράζεται αυτό το ζώδιο του δεύτερου δεκαημέρου στον έρωτα, παρόλο που έχει Αφροδίτη, διότι ο Κρόνος έρχεται με πολύ δύναμη εδώ και περιορίζει αρκετά την Αφροδίτη. Της λέει, τι είναι αυτά που κάνεις, μιλάς για πάθος και τέτοια, μα είναι δυνατόν. Και υπάρχει αρκετός περιορισμός. Για εσάς λοιπόν, του δεύτερου δεκαημέρου σημαίνει εργασία, με το δικό σας το ρυθμό, δίνετε έμφαση εκεί, κάτι ανοίγει ή κάτι έχει ανοίξει και πηγαίνετε και προχωράτε. Αυτό είναι καλό, δεν είναι κακό. Υπάρχει ένας ακόλουθος Ξυφών που σας μιλάει, σας καθοδηγεί. Έχετε μια επικοινωνία, ένας άνθρωπος, κάποιος, κάτι το οποίο σας συμβουλεύει κιόλας. Χρειάζεται λίγο προσοχή εδώ, διότι εδώ σημαίνει και το κουτσομπολιό. Λίγο αυτό να προσέχετε. Και η δύναμη. Εδώ σημαίνει βρείτε τη δύναμή σας. Πραγματικά πρέπει να βρείτε δύναμη να διεκδικήσετε, να προχωρήσετε, να κατακτήσετε, να κάνετε πράγματα, διότι είναι το πεπρωμένο σας κατά κάποιο τρόπο για το μήνα Οκτώβριο. Η δύναμη εδώ είναι μια από τις καλές κάρτες. Έχει και το Λέοντα και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι εγώ καιρός με το Λέοντα μπορεί να γίνει και ένα πολύ καλό καρμικό ζευγάρι. Εδώ μπορεί να είναι και μια συνάντηση δηλαδή με κάποιον Λέον ή οροσκόπιο ή ζώδιο, όπου σας βοηθάει, σας γοητεύει, είναι καλό όμως, είναι καλό. Και πάμε στο 3ο δεκαήμερο, 10η-1η με 19η-1η, που είναι Κρόνος Ερμής, έτσι. Κρόνος Ερμής. Ο Κρόνος λοιπόν εδώ με τον Ερμή πάλι έρχονται σε μια ιδιαίτερη φάση, κατάσταση, συμφωνούν μόνο στα επαγγελματικά λίγο, στο εμπόριο δηλαδή, στα εμπορικά. Στα υπόλοιπα, είναι θέμα λίγο πώς επικοινωνείτε με τον κόσμο, πώς βγαίνετε προς τα έξω. Μπορεί άλλοι να σας βλέπουν σαν οπότε, δηλαδή, είναι ανάλογα με τη διάθεσή σας. Άλλες φορές είστε σοβαροί, άλλες φορές είστε έξω καρδιά, επικοινωνείτε και λένε μα αυτός είναι εγώ καιρός. Κι όμως ναι. Μιζέρια, ναι, όντως, αισθάνεστε πολύ άσχημα, δύσκολες καταστάσεις, οικονομικά περίεργα και δύσκολα. Στενοπός, στενότητα στα οικονομικά. Όμως έρχεται ένας υπότης εδώ κυπέλων και σας καθοδηγεί και σας λέει, τι έγινε εδώ. Μαλάκωσε λίγο, δες λίγο το συνέστημα, δες λίγο τη χαρά της ζωής, προχώρα να κατακτήσεις αυτό που θέλεις, διότι πάμε να βρούμε μια βασίλισσα εδώ Ξυφών, η οποία αυτή εδώ μιλάει και για business, μιλάει και για επιχειρήσεις, μιλάει και για αποφάσεις, μιλάει και για σχέσεις, όπου ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Χρησιμοποίησε λοιπόν εσύ εγώ και του 3ου δεκαημέρου την επικοινωνία σου, το λόγο σου, να είσαι αληθινός αληθινή, ακέραιος ακέραια, αυτά που θα πεις δεν είναι αληθινά, αλλά να μην πληγώσουν, αυτή εδώ δεν πληγώνει. Έχει το σπαθί της σε μια φάση που είναι ok, δεν είναι επιθετικό, αλλά μην πληγώσεις τους άλλους ανθρώπους για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Έχεις όμως βοήθειες. Ωραία λοιπόν. Πάμε τώρα στο επόμενο ζώδιο που είναι υδροχός. Λοιπόν, υδροχός. Το 1ο δεκαήμερο λοιπόν για τους υδροχούς είναι από 21 μέχρι 29 πρώτου.
Ουρανός, ουρανός. Είστε ανεξάρτητοι μέχρι εκεί που δεν πάει. Ακόμα και σε σχέση να είστε φευγάτοι. Όχι γιατί δεν θέλετε ή γιατί δεν γουστάρετε. Απλά γιατί είναι έτσι το στυλ σας. Είστε από τους ανθρώπους που δύσκολα κατακτάνε πραγματικά. Δηλαδή, μπορεί να είστε σε μια σχέση, αλλά το άλλο έτερο νήμιση νιώθει ότι δεν μπορεί να σας έχει σε μια σειρά, ας το πούμε. Για να δούμε εδώ πέρα τι έχουμε. Ωραία επιτυχίες, ωραία πράγματα. Μόνοι σας περνάτε πράγματα. Πολύ καλά, πολύ καλά. Βγήκε το ζώδιο σας εδώ, λοιπόν, ο υδροχόος. Έχετε περάσει μέσα από διάφορα μαθήματα. Ο Κρόνος σημαίνει και επιτυχία, κοινωνικοποίηση. Έχετε βγει εκεί έξω, έχετε πετύχει, εν πάση περιπτώσει. Το στόχο σας τον έχετε πετύχει. Εδώ είναι το 15 άκτινο. Μπορεί να έχετε πετύχει και χρήματα, και λεφτά, και όνομα, και τίτλο, και δόξα, και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ναι, μπορεί να έχει γίνει αυτό. Αν δεν το έχετε κάνει, είναι μια ευκαιρία να αρχίσετε να δουλεύετε προς την κατεύθυνση να βάζετε στόχους. Διότι με το κοφτερό μυαλό που έχετε, μπορεί να πετύχετε θαύματα. Πραγματικά. Οι υδροχόοι είναι από τα ζώδια τα οποία μπορούν να πετύχουν στον επαγγελματικό τομέα και να κάνουν θαύματα. Ακολουθήστε το αίσθηκτό σας. Ακολουθήστε τη διέθεσή σας. Αυτό είναι το ζώδιο όντως του υδροχόου, το αστέρι, και είναι από τις πιο τυχερές κάρτες, διότι δηλώνεται αυτή την περίοδο για εσάς του πρώτου δεκαημέρου, ότι έχετε όλη τη δυνατότητα να πετύχετε. Ωραία. Πάμε δεύτερο δεκαήμερο. Δεκαήμερο από 31 έως 8 Δευτέρου. Ουρανός, Ερμής. Εδώ τώρα έχουμε έναν ουρανό, έχουμε έναν Ερμή. Ο Ερμής λοιπόν έρχεται και μιλάει λίγο για σταθερότητα, μιλάει λίγο για επικοινωνία, μιλάει προς επικοινωνία πράγματα, μιλάει για εμπόριο. Ενώ ο ουρανός αυτά δεν τα πολύ ακούει, γιατί σου λέει τι μου λες εσύ τώρα, δεν κάθομαι εγώ να τα ακούσω αυτά. Και βεβαίως τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε λοιπόν τον ανόητο. Τι έχει βγει, ο ουρανός λοιπόν, εδώ. Σχέδια. Μην διστάσετε να κάνετε σχέδια. Έχετε κάνει σχέδια, κοιτάτε, γιατί εδώ και το πλοίο σημαίνει εμπορικές συμφωνίες, έτσι. Σημαίνει ότι θέλω να πάω και ταξίδι ή θέλω να μετακινηθώ. Έχω σχέδια να κάνω πράγματα. Εδώ βγαίνει μια βασίλισσα, μπαστούνι, η οποία σας βοηθάει με τη διέστησή της. Έχει αρκετή δύναμη, είναι εκεί για να σας δώσει συμβουλές, έχει πάθος. Έχει γνώσεις και μπορεί να σας βοηθήσει πάρα πολύ με τη διέστησή της και να σας πει ξεκίνα ρε παιδί μου. Τι περιμένεις τώρα, ας πούμε, ξεκίνα, προχώρα. Επικοινώνησε τα σχέδιά σου αυτά που θέλεις, ξεκίνα, προχώρα, πρέπει να πάρεις και ρίσκα γιατί αλλιώς δεν βγαίνει και δεν γίνεται. Πολύ καλό, κάτι καινούριο ξεκινάει εδώ πέρα, ένα καινούριο ξεκίνημα για εσάς, έτσι. Το επόμενο λοιπόν το οποίο έχουμε είναι ουρανός Αφροδίτη. Ωραία. Εδώ τώρα έχουμε μια άλλη μεγάλη ανεξαρτησία, όπου εδώ η υδροχόη του τρίτου δεκαημέρου, δηλαδή 9 Δευτέρου με 18 Δευτέρου, στα θέματα των σχέσεων είναι πραγματικά αλλού για αλλού. Κουκουρούκου που λένε, να σας το πω έτσι. Πραγματικά. Δεν λένε ότι είναι κακό, όμως οι δυναμικές εδώ πέρα βέβαια. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που καθορίζουν έναν άνθρωπο, δεν είναι μόνο αυτά εδώ πέρα, αλλά κυρίως μιλάμε για τους κυβερνήτες εδώ, είστε πολύ 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 ανεξάρτητοι. Και μπορεί να είστε και σε ένα επίπεδο και άπιστοι. Απλά το λέω. Λοιπόν, εδώ 10 ξυφών, έχετε περάσει μια προδοσία, 3 κούπα θέλετε την ευτυχία στη ζωή και η ιεράστας εδώ πέρα, όπου αναζητάτε διακαώς την Αφροδίτη σας. Αναζητάτε διακαώς την ευτυχία. Εδώ είναι το χαρτί της προδοσίας. Έχετε προδοθεί πολλές φορές στο παρελθόν και σε θέματα σχέσεων. Εδώ βγαίνει κυρίως σχέσεις. Και σε θέματα σχέσεων και στα υπόλοιπα κομμάτια. Όμως το τριακούπα σας λέει δε στη χαρούμενη πλευρά, δε στο θετικό κομμάτι πάντα. Τι έχεις κερδίσει. Επίσης αναζήτησε βοήθεια και με φίλους να περνάς καλά, να βγαίνεις έξω, να ξεχνιέσαι. Και εδώ υπάρχει ένας έρωτας. Εδώ τώρα τι σημαίνει. Ή σημαίνει πραγματικά. Έρωτας ο οποίος έρχεται ή σημαίνει γάμος ή επισημοποίηση, μπορεί να σημαίνει επίσης επιτυχία στο οικονομικό κομμάτι, στο επαγγελματικό κομμάτι, αλλά σημαίνει και επιλογές. Επίσης σημαίνει και ευλογία. Με την ευλογία λοιπόν της Αφροδίτης. Αναζήτησε την αγάπη. Ωραίο, πολύ καλό αυτό, πολύ ωραία ενέργεια δηλαδή. Και πάμε τώρα στο τελευταίο που είναι Ιχθύς. Ιχθύς λοιπόν του πρώτου δεκαημέρου. Είναι Ποσειδώνας, Ποσειδώνας. 19 Δευτέρου με 29 Δευτέρου. Εδώ τώρα
Το ζώδιο των ιχθύων βοτάει πολύ βαθιά στα νερά και προσπαθεί να πάρει πληροφορίες για το τι γίνεται. Έχει βγει και εδώ πέρα αυτό. Πολύ ωραία, πολύ δυνατά χαρτιά, πολύ ωραίες ολοκληρώσεις. Και αναζητά τις αλήθειες, αλλά και έχει φοβερή διέστηση, ψυχική διέστηση. Ο υπότης Κούμπα κάπου σας οδηγεί. Ξεκινήσατε από το παρελθόν, μια ιστορία, μπορέσετε κι εσείς οι ίδιοι, γιατί έχει βγει το ζωδίο σας, προχωράτε, με το δικό σας το ρυθμό καλπάζετε, να πάρετε να βρείτε ποια είναι η αποστολή σας, τι θέλετε να κάνετε στη ζωή σας. Ο Άσος Ξυφών σημαίνει με την αξία μου. Έχετε μεγάλη αξία, έχετε αξία. Μη φοβηθείτε, διαχωρίστε τι σημαίνει αλήθεια, τι σημαίνει ψέμα, τον Ποσειδώνα, βρείτε την πραγματικότητά σας, προχωρήστε και τότε έρχεται μια μεγάλη επιτυχία. Εδώ είναι ο κόσμος. Εδώ ο κόσμος σημαίνει μεγάλη επιτυχία. Εντάξει, μπορείτε να πετύχετε τους στόχους σας εφόσον έχετε περάσει τα μαθήματά σας, τα καρμικά και εφόσον ανακατευθείτε με κόσμο, ζητήσετε συμβουλές, αλλά χρειάζεται και λίγο υπομονή εδώ. Ωραία. Του τρίτου λοιπόν του δεύτερου δεκαημέρου, συγγνώμη, ηχθής, είναι από 1η Τρίτου μέχρι 10 Τρίτου. Ποσειδώνας Σελήνη. Και εδώ έχουμε μια ιδιαίτερη κατάσταση, αρκετά ψυχική, πολλά ψυχικά αποθέματα, πολλές ψυχικές ιδιότητες και τηλεπαθητικές κιόλας. Εννέα πεντάκτηνο, άσος μπαστούνι, πολύ ωραίο και βεβαίως έχουμε και βγήκαν και δύο ακόλουθοι. Το μήνυμα είναι το ίδιο δηλαδή εδώ, αυτό θέλουμε να μας πούνε. Το εννέα πεντάκτηνο σημαίνει λίγο μοναξιά, λίγο απομόνωση, okay, καλά είμαι, καλά περνάω και μόνη μου καλά από όλο και το τραγούδι, αλλά σας μιλάει ότι η ζωή είναι και πάθος, ότι η ζωή χρειάζεται και ένα νέο ξεκίνημα και ένα νέο πάθος και ερωτικό κιόλας πάθος και σωματικό πάθος και ερωτική επαφή και οι δύο ακόλουθοι μπορεί να σημαίνουν και οι επιλογές που μπορεί να έχετε εσείς. Μπορεί να σημαίνει άντρας γυναίκα, ανάλογα με το τι είστε λέει. Ή μπαστούνι, δηλαδή ζώδιο της φωτιάς, ή κουπάτος, ακόλουθος κούπα, δηλαδή ζώδιο του νερού. Κάπου εκεί ανακατεύεστε λίγο και αναζητάτε συντροφιά, συντροφικότητα, αλήθειες, αν ταιριάζετε, δεν ταιριάζετε και υπάρχει αυτή η κατάσταση. Ακολουθήστε το ενστικτό σας, γιατί το μέλλον εδώ δείχνει ότι okay, ίσως θέλετε και με τους δύο λίγο, δηλαδή να βγω για καφέ με τον ένα, να βγω και με τον άλλον ή την άλλη, να αρχίσω να γνωρίζομαι λίγο, να δω τι γίνεται κτλ. Δεν είναι κακό, κάντε το, όμως οι δύο ακόλουθοι οι οποίοι έχουν βγει μιλάει για επιτυχία. Και πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε, να πάμε στους ηχθείς του τρίτου δεκαημέρου που είναι Ποσειδώνας Πλούτωνας. Κρατηθείτε λοιπόν, Ποσειδώνας Πλούτωνας, ισχυρές καρμικές και ψυχικές καταστάσεις, επικοινωνείτε με την ψυχή σας εσείς. Δηλαδή καταλαβαίνετε, έχετε τηλεπαθητικές, ας το πούμε, οι ηχθείς έχουν τηλεπαθητικές ιδιότητες με την ψυχή τους ή και με την διέστησή τους. Εδώ όμως με τον Πλούτωνα, Ποσειδώνας Πλούτωνας, είναι διέστηση και ψυχή. Πολύ καλή κάρτα, 10 κούπα, έχουμε 2 κούπα και έχουμε και τον θάνατο. Ωραία. Προσέχουμε την υγεία μας, προσέχουμε για να έχουμε και να είμαστε προετοιμασμένοι για αλλαγές. 10 κούπα σημαίνει μια οικογένεια, σημαίνει σταθερή βάση. Τώρα βέβαια εδώ μπορεί να σημαίνει έφυγα και από μια οικογένεια ή χώρισα από μια οικογένεια, έτσι. Γιατί είναι στο παρελθόν που έχει βγει. Παρ' όλα αυτά όμως σημαίνει, δεν σημαίνει ότι ισχύει για όλους, σημαίνει έχω βάσεις. Έχω μια οικογένεια με βάσεις. Το δύο κούμπα μπορεί να σημαίνει και το εξής. Χώρισα γιατί βρήκα το τέρι μου. Χώρισα γιατί βρήκα το άλλο μου μισό. Κατανοητό. Ή μπορεί να σημαίνει το ζευγάρι, το οποίο είναι παντρεμένο και είναι ερωτευμένο ακόμα και θέλει το δικό του χρόνο. Και ο θάνατος που έρχεται εδώ, πολύ μεγάλη προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εδώ μπορεί να πάει λίγο και θα σας το πω, μπορεί να ακουστεί λίγο μακάβριο, αλλά μπορεί να είναι αυτό που λέει μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος. Μα σημαίνει και το για πάντα εδώ, έτσι. Επίσης σημαίνει προσέχω την υγεία μου. Προσέξτε την υγεία σας, κάντε τα check-up σας, δεν ξέρω τι, ο καθένας ό,τι πιστεύει για το να έχει καλή υγεία. Βέβαια, θάνατος σημαίνει και μεταμόρφωση, σημαίνει και αλλαγή. Σημαίνει και αλλάζω, σημαίνει και τελειώνει και ένας κύκλος ίσως δύσκολος για εσάς. Αυτός ο κύκλος τελειώνει όχι και τόσο καλά, τελειώνει με δυσκολία, μπορεί να είναι και χωρισμός, έτσι. Τελειώνει με δυσκολία, αλλά όμως είναι ότι εντάξει, εν πάση περιπτώσει τέλειωσε και ησυχάσαμε. Δηλαδή ολοκληρώθηκε αυτό που έπρεπε να ολοκληρωθεί, έστω και με έναν τρόπο όχι και τόσο ιδανικό, ας το πω.
Και αυτό ήταν λοιπόν, κύριε φίλες και φίλοι, τα ζώδια μας ανά δεκαήμερο, ζώδια τα ρο ανά δεκαήμερο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, ελπίζω να σας άρεσε, να περάσατε καλά. Θα τα πούμε πάλι σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.